Καλό αυτό με τα social media, αλλά μας έχει δημιουργήσει και περισσότερα προβλήματα. Ας πούμε τώρα, ένα θέμα. Φλερτ στα social media. Είναι απιστία ή δεν είναι? Εξαρτάται τι εννοούμε απιστία. Το πρόβλημα με την απιστία είναι ότι δεν έχει δοθεί ποτέ ερμηνεία κανονική. Να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Α, είναι φλου. Οπότε όταν ο κανόνας δεν είναι ξεκάθαρος και δεν ξέρεις με ποιους κανόνες παίζεις, δεν ξέρεις τώρα αν είσαι νομοταγής ή αν έχεις ξεφύγει λίγο. Okay. Σου θυμίζω ότι ο Μπιλ Κλίντον το 1999, ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, όταν τον ρώτησαν για τη σεξουαλική πράξη με τη Λεβίνσκι, ρώτησε: τι εννοείται ερωτική πράξη? Ναι. Οπότε χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει απιστία. Εγώ σου λέω για φλερτ, γιατί όταν είναι στα social media προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι από μακριά, άρα είναι φλερτ, δεν προχωράει παραπέρα, είναι εκεί. Δίσταντοι οι απόψεις πάντως. Αν ρωτήσεις, οι περισσότεροι άντρες θα σου πούνε ότι αυτό δεν πιάνει για απιστία, δεν είναι κάτι πονηρό. Ακριβώς γι' αυτό που λες, ότι υπάρχει μία απόσταση, δεν θα συναντήσω ποτέ τον άλλον άνθρωπο. Ναι, αλλά κάτι ψάχνεις. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είσαι ικανοποιημένος μέσα στη σχέση σου, αρχίζεις και κοιτάς γύρω-γύρω τι παίζει. Αυτό είναι ο πρώτος συναγερμός που πρέπει να χτυπήσει και να καταλάβεις ότι κάτι συμβαίνει πίσω στο σπίτι. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια χαρά απιστία. Δηλαδή, όταν ξεκινάς και φλερτάρεις και μιλάς χρησιμοποιώντας ερωτικούς διαλόγους και τόνο με ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι υπαρκτό πρόσωπο, σαφέστατα έχεις αρχίσει και απομακρύνεσαι από τη φωλιά. Ναι. Και πρέπει να το δεις προσεκτικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάτι δεν πάει καλά με τη σχέση προφανώς, έτσι? Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό κατά κόρον, δηλαδή νομίζουν ότι είναι κάτι ακίνδυνο. Ναι, ή θέλουν να χρησιμοποιούν τη δικαιολογία στο μυαλό τους ότι είναι ακίνδυνο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει η στραβοτιμονιά και να οδηγηθεί σε μια κανονική παράλληλη σχέση. Είναι άλλο πράγμα να αναζητούν οι γυναίκες και άλλο πράγμα να αναζητούν οι άντρες, δηλαδή, ας πούμε, λέω τώρα, μας βάζω σε μια θέση ότι εμείς είμαστε οι αθώες και οι Έλληνες είναι ένοχοι, δεν ισχύει προφανώς αυτό το πράγμα, αλλά okay, γυναίκα είμαι, τώρα κάπως πρέπει να σε ρωτήσω. Ότι οι γυναίκες ψάχνουν να βρουν μια σχέση, ψάχνουν να βρουν λίγο έτσι μια συντροφικότητα, μια φιλία και οι άντρες ψάχνουν το σεξ. Ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που λες. Ναι. Μια γυναίκα είναι αυτή που κρατάει τη σχέση. Αν η γυναίκα αρχίζει να ψάχνεται, μέσα της κάτι έχει σπάσει και είναι πραγματικά έτοιμη να οδηγηθεί στη λύση. Ένας άντρας, όχι αναγκαστικά, ένας άντρας μπορεί να το κάνει για επιβεβαίωση. Ναι. Μάλιστα στην απιστία πρέπει να σου πω ότι οι άντρες κοκορεύονται λίγο με αυτά που κάνουν με τα παιχνιδάκια, ενώ οι γυναίκες πάντα το κρύβουν, ακόμα και από τις κολλητές τους. Έχω πολλές περιπτώσεις γυναικών που δεν το έχουν πει σε κανέναν, παρόλο που έχει γίνει. Η γυναίκα λοιπόν είναι πιο εύκολο να ανοίξει την πόρτα τελικά και να φύγει, αν ξεκινήσει να μπαίνει σε αυτή τη διαδρομή. Να κρατήσω την αρχική σου απάντηση για να ξαναγυρίσουμε στην αρχική ερώτηση, η οποία ήταν ναι, είναι απιστία το φλερτ στα social media. Μην το κάνεις αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Θα το γράψω σε ταμπέλα με μεγάλα κόκκινα γράμματα. Όχι. Το φλερτ στα διαδίκτυο είναι απιστία.